έχουμε πει τόσες φορές για το νοσοκομείο μας, με τα ράτσα, το blackout, τις εφημερίες. Όλα αυτά δεν είναι διαχειριστικά θέματα, οφείλονται καθαρά σε πολιτικές επιλογές. Διότι με τα μνημόνια, το δημοσιονομικό σφαγείο της ΕΕ, το μεταμνημονιακό καθεστώς των ματωμένων πλεονασμάτων, τα δημόσια νοσοκομεία υποχρηματοδοτούνται. Ελάχιστο προσωπικό προσλαμβάνεται. Υποδομές του ΕΣΥ καταραίουν. Ολόκληρα νοσοκομεία και πτέρυγες νοσηλείες, όπως το Λινομοδόν, κλείνουν ή παραμένουν κλειστά. Για μεγάλο μέρος της φτωχολογιάς, της εργατικής τάξης των περιοχών μας, το δημόσιο σύστημα υγείας σήμερα εξασφαλίζει μια όπως νοσηλεία σε διαδρόμους, χωρίς τις απαραίτητες εξετάσεις, με αναβολές χειρουργείων, μη διαθέσιμες κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας όταν χρειάζονται, πολύμηνες λίστες αναμονής, καθυστερήσεις ακόμα και σε κρίσιμες χημειοθεραπείες ή ακτινοθεραπείες. Οι δημόσιοι προϋπολογισμοί όλη την τετραετία 15-19 παραμένουν μνημονιακοί και ταξικοί. Τα ελάχιστα ποσοστά που δόθηκαν αύξησης πάνε για την ξεχαίρωση των προμηθευτών και όχι του λαού. Γι' αυτό και οι διοικητές των νοσοκομείων μετατρέπονται σε λογιστές, ελεκτές των πλεονασματικών στόχων. Στους εργαζόμενους δεν έχει επιστραφεί τίποτα από τα κλεμμένα των μνημονίων. Στο Αττικό, όπως και στο ΕΣΥ συνολικά, οι πολλές κενές οργανικές θέσεις, περίπου 400, είναι αδύνατο να αναπληρωθούν από τις λίγες προσλήψεις μόνιμων και τις επικουρικές θέσεις ομηρίας. Όλη η συμβασιακή υγειονομική είναι υπό απόλυση με τη δίθεν μοριοδότηση του ΑΣΕ. Όλοι μαζί, μόνιμοι και προσωρινοί εργαζόμενοι, μπορούμε να νικήσουμε τον εργασιακό μεσαίωνα.